έπεσαν οι υπογραφές για 5 συνολικά συμβάσεις έργων συνολικού προϋπολογισμού 12,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες του 2019 στα Χανιά. Στόχος, η θωράκιση του νησιού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διεκδικώντας από την κεντρική εξουσία πόρους σε μια συνεχή προσπάθεια για την προστασία της Κρήτης. Συνεχίζουμε για να ολοκληρώσουμε όλο το σχεδιασμό που είχαμε κάνει για το θέμα των φυσικών καταστροφών και επίσης διεκδικούμε πόρους από διάφορες πηγές χρηματοδότησης, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως είναι ο Τρίτης, όπως είναι το ΙΜΕΠΕΡΑ, για να μπορούμε να θωρακίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα το νησί μας από τις φυσικές καταστροφές. Τα έργα αφορούν δύσκολα κομμάτια που χρειάστηκαν εκτενείς μελέτες, τα δύο σε πάσχουσες περιοχές του Δήμου Πλατανιά και ειδικότερα στην περιοχή Χλιαρό Λαγκός και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στην περιοχή Μεσάβλια. Σημεία δύσκολα τα οποία πετύχηκαν μελέτες και δεν έδειξαν την πρώτη στιγμή ποια ήταν η κατάσταση, όπως είναι Χλιαρό Λαγκός, το οποίο είναι ένα μόνιμο πρόβλημα στον επαρχιακό δρόμο που πηγαίνει προς Ανατολικό Στέλνο και Σούγια. Εκεί είναι μια θέση συγκεκριμένη. Μια μεγάλη επανέμβαση γίνεται στα Μεσάβια που, αν έχετε περάσει τελευταία, σε ένα τεράστιο μήκος έχει ένα πρόβλημα λόγω κατολιστήσεων και νερών που είναι μαζί με τις κατολιστήσεις. Οπότε και εκεί δεν είναι πολύ σημαντικό έργο. Τα υπόλοιπα έργα εστιάζουν στην αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολιστήσεων σε πληγήσεις περιοχές του Δήμου Κισάμου, με τα δύο εξ αυτών να εκτελούνται υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.